Υποψήφιος βουλευτής Εύρου θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα, ως προς τις εκπλήξεις τις οποίες αναφερθήκατε, αυτό το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα εδώ από την Αλεξανδρούπολη, από τον Εύρο, είναι ότι προσωπικά θα είμαι υποψήφιος στον Εύρο, στην εκλογική περιφέρεια Εύρου. Πιστεύω ότι, όπως ξέρετε, έχω τη δυνατότητα να είμαι υποψήφιος σε τρεις εκλογικές περιφέρειες. Επιλέγω να είμαι υποψήφιος στον Εύρο για λόγους συμβολικούς, αλλά και για λόγους ουσιαστικούς. Ο Εύρος βρέθηκε στην πρώτη γραμμή, όχι μόνο των μεγάλων εθνικών προκλήσεων που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία τρία χρόνια, αλλά βρίσκεται και στην πρώτη γραμμή των αναπτυξιακών προκλήσεων και των αναπτυξιακών ευκαιριών που ξετυλίγονται μπροστά μας. Κατά συνέπεια, η υποψηφιότητά μου εδώ στον Εύρο πιστεύω ότι στέλνει τη δικιά της ξεχωριστή σημασία, αλλά και είναι ενδεικτική της προσοχής που προσωπικά αποδίδω σε ολόκληρη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά θα έλεγα ειδικά στον ακριτικό Εύρο. Την ίδια στιγμή, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο Πρωθυπουργός παρήχε την πλήρη στήριξή του στον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστο Μέτιο και εκ νέου υποψήφιο Περιφερειάρχη. Ναι, ευχαριστώ. Είναι ορισμένες απαντήσεις οι οποίες είναι μονοσύλλαβες. Έχω πολύ καλή άποψη και εξαιρετική σχέση με τον Χρήστο το Μέτιο. Πιστεύω ότι έχει προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην περιφέρεια και θα απολαμβάνει της στήριξής μας στις επόμενες περιφερειακές εκλογές. Ο Πρωθυπουργός έκανε βόλτα στην αγορά της Αλεξανδρούπολης και συνομίλησε με πολίτες. Χθες μίλησα αναλυτικά για το όραμά μου, για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας, για τη Θράκη, για τον Εύρο. Σε λίγο θα έχω την ευκαιρία να βρεθώ σε μια ακόμα σημαντική, στην εξαγγελία μια ακόμα σημαντική επένδυση, η οποία γίνεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Δεν χρειάζεται, νομίζω, να μιλήσω σε εσάς για το πόσο γρήγορα αναπτύσσεται η Αλεξανδρούπολη, πόσο σημαντικό γεωπολιτικό, ενεργειακό, εμπορικό αποτύπωμα αποκτά και πόσο σημαντική θα είναι αυτή η προοπτική της πόλης για την ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής. Ταυτόχρονα όμως αισθάνομαι την ανάγκη να μιλήσω για τη σημασία που αποδίδω στην ισόρροπη ανάπτυξη όλου του νομού. Διότι άκουσα και ακούω και νομίζω ότι είναι δικαιολογημένη η ανησυχία των κατοίκων του Βορείου και του Κεντρικού Εύρου, βλέποντας ενδεχομένως την Αλεξανδρούπολη να αναπτύσσεται πιο γρήγορα, να λένε κάποιοι ωραία και με